Γεια σας και από μένα. Χαίρομαι που βρίσκομαι στην εκδήλωση αυτή που την κάνει το Τμήμα Βιομηχανίας, στο οποίο ήμουνα και είμαι μέλος. Απλώς δεν μπορώ να έχω το τελευταίο χρονικό διάστημα την ενεργή συμμετοχή που είχα πιο πριν και την συμμετοχή και τη βοήθεια στη διαμόρφωση θέσεων. Μετά την ομιλία του συναδέλφου του κυρίου Λαμπριανίδη, νιώθω λίγο πρακτικιστής, αλλά νομίζω ότι παίρνοντας το πλαίσιο το γενικό την ανάλυση που έκανε, είναι να πάμε να δούμε εμείς από τη δική μας τη μεριά, σαν βιομηχανία, πρακτικά πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Διότι είναι, η ανάπτυξη είναι λίγο πιο σύνθετη και πρέπει, εγώ επειδή είμαι χημικός μηχανικός, ζητάμε να καταληθεί η αντίδραση. Για να καταληθεί η αντίδραση, τι κάνουμε? Φέρνουμε τα υλικά κοντά, το ένα μετάλλο, τα κατάλληλα υλικά, όχι όλα. Δηλαδή, άμα φέρω το οποιοδήποτε υλικό το ένα δίπλα άλλο, δεν θα γίνει αντίδραση. Πρέπει να φέρω τα κατάλληλα υλικά και να έχω και καταλήτη. Καταλήτης είναι μια ουσία η οποία παίζει ρόλο στο να ξεκινήσει η αντίδραση, να παραχθούν νέα προϊόντα, η οποία δεν συμμετέχει στην αντίδραση. Λοιπόν, άρα αυτό που αναζητούμε ως ελληνική κοινωνία είναι να δούμε ποια συστατικά θα φέρουμε κοντά και ποιος είναι ο καταλήτης. Εμείς στο Υπουργείο αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε, κάνοντας αυτό που λέμε καταρχήν βιομηχανική πολιτική, το οποίο ήταν είδος όχι ανεπαρκία, δεν υπήρχε στη χώρα. Επί πολλά χρόνια βιομηχανική πολιτική δεν υπήρχε. Καθομολογία προηγουμένων υπουργών, βιομηχανική πολιτική δεν χρειάζεται. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε. Προσπαθούμε να δούμε κάτι. Και γι' αυτό το λόγο η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αποφασίσει να καταργήσει και το Υπουργείο Βιομηχανίας, να το κάνει μια γενική διεύθυνση. Ευτυχώς και με τους εργαζόμενους και με τη βοήθεια του ΣΕΒ, αφήνουμε να το πούμε αυτό, κρατήθηκε το Υπουργείο Βιομηχανίας και μάλιστα η κυβέρνηση σημερινή το αναβάθμισε, έβαλε και υπουργό μετά από πολλά χρόνια την υφυπουργό, την κυρία Τζάγκρη. Λοιπόν, ξεκίνησαμε, παραλαμβάνοντας αυτή την κατάσταση, ξεκίνησαμε να κάνουμε αυτό που λέμε βιομηχανική πολιτική. Ξεκινήσαμε με βάση κάποιους κανόνες, ότι η βιομηχανική πολιτική δεν μπορεί κανείς να κάνει χωρίς να συμμετέχει ενεργά το υποκείμενο της βιομηχανίας. Ποιο είναι η βιομηχανία η ίδια, οι επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, δημιουργήσαμε ένα φόρουμ βιομηχανίας, στο οποίο συμμετείχαν οι επιχειρήσεις, συμμετείχαν τα υπουργεία, όλα όσα εμπλέκονται σε αυτό που απαιτείται για να παραχθεί βιομηχανικό προϊόν. Η βιομηχανία είναι μια σύνθετη οικονομική δραστηριότητα στην οποία συμβάλλουν πάρα πολλά υπουργεία, πάρα πολλοί φορείς οι οποίοι πρέπει να συνεργαστούν για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Βάλαμε 6 μεγάλα θέματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι σημαντικά και στα οποία πρέπει να χαραχθεί πολιτική, να ξεκινήσουμε από εκεί. Δηλαδή, πρώτον, σαν χώρα έπρεπε να πούμε ποιοι είναι οι κλάδοι δυναμικοί. Δεν μπορούμε να μιλάμε γενικά για ανάπτυξη εφόλης της ύλης. Άρα προσδιορίσαμε με κάποιες μεθόδους ποιοι είναι οι κλάδοι που η βιομηχανία έχει δυνατότητα ανάπτυξης. Δεύτερον, είπε ο κύριος Λαμπριανίδης ότι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πράγματι. Άρα τι κάνουμε όταν έχουμε τέτοιου είδους επιχειρήσεις? Ποιες είναι οι πολιτικές? Τρίτον, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα της έρευνας. Η ελληνική βιομηχανία έχει τμήματα έρευνας και καινοτομίας. Αυτά συνήθως απαντώνται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Ο κύριος όγκος των επιχειρήσεων δεν κάνει έρευνα. Καινοτομή δεν το κατοχυρώνει σαν πατέντα. Άρα λοιπόν αναζητήσαμε να δούμε τι μπορεί να γίνει, με ποιες πολιτικές, ποιες ενέργειες μπορούμε να ενσωματώσουμε τη νέα γνώση μέσα στο βιομηχανικό προϊόν. Το τέταρτο θέμα ήταν το θέμα της ενέργειας. Η ενέργεια είναι, συμβάλλει στο βιομηχανικό προϊόν κατά 20%, ένας μεγάλος συντελεστής κόστους, οριζόντια. Σε κάποιες επιχειρήσεις είναι πολύ παραπάνω, είναι 30 με 40, είναι αυτές που κυρίως βρίσκονται στον ΕΒΙΚΕΝ. Το πέμπτο είναι πώς μπορεί αυτή η δραστηριότητα να χρηματοδοτηθεί, τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και το έκτο είναι το επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι κάτι που εγώ προσωπικά ομολογώ, όταν κάναμε τις αναλύσεις στο ΣΥΡΙΖΑ εν όψη κυβέρνησης, δεν του δίναμε τη βαρύτητα την οποία πρέπει. Θα πω παρακάτω συγκεκριμένα πράγματα για αυτή τη δραστηριότητα.
ο όρος που μπήκε για τους συμμετέχοντες είναι ότι δεν συζητάμε την κρίνια, δεν συζητάμε τα προβλήματα, συζητάμε τις λύσεις. Εδώ συμμετέχουμε στο φόρουμ όποιος έχει να προσφέρει προτάσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν όλοι συμβάλλανε με προτάσεις και απόψεις. Αυτές καταγράφηκαν και αυτή τη στιγμή γίνονται δύο δράσεις. Η μία ανά θέμα καταγράφει τις προτάσεις και γίνονται επαφές με τα συναρμόδια Υπουργεία, ούτως ώστε να δούμε πιθανά νομοθετήματα ή αυτά που θα πάνε για Βουλή ή υπουργικές αποφάσεις κτλ. Ούτως ώστε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες ενέργειες. Το δεύτερο που κάνουμε είναι ότι ξεκινήσαμε να έχουμε τακτική επαφή μέσα από ημερίδες που κάνουμε με τις τοπικές ενώσεις του ΣΕΒ, τις περιφερειακές, όπου πραγματικά εκεί είναι μόνο βιομηχανοί, δεν είναι και άλλου είδους επιχειρηματικότητα όπως είναι στο κεντρικό του ΣΕΒ, όπου συζητάμε και τα τοπικά προβλήματα και τα γενικότερα. Διαπιστώνουμε με πολύ διαπιστώνουμε πολύ θετικά ότι αυτή η αγωνία και η έγνοια δεν είναι μόνο δική μας, αλλά οι ίδιες επιχειρήσεις μετά την κουβέντα που κάναμε και την κατάληξη που είχαμε, ήδη οι ίδιες επιχειρήσεις ενεργοποιούνται και από τη δική τους τη μεριά διαμορφώνουν δικές τους προτάσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες και οι οποίες λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό που γίνεται. Αυτό είναι ένα. Είναι το πλαίσιο γενικά της βιομηχανικής πολιτικής. Έχουμε ένα σύνολο προτάσεων που προέκυψε μέσα από μια ανάλυση που είναι η μίνιμουμ συμφωνία. Από εκεί ξεκινάμε. Το φόρουμ είναι ανοιχτό. Θα το επανενεργοποιήσουμε ξανά. Είναι ανοιχτό καταρχήν ανά πάσα στιγμή. Ο καθένας έρχεται και κάνει τις προτάσεις του, τις ιδέες του κτλ. Δεν έχει κλείσει. Εκτιμάμε ότι το φθινόπωρο θα κάνουμε μια ανοιχτή συνάντηση όπου θα κάνουμε ένα πρώτο κύκλο αξιολόγησης τι έχουμε κάνει και θα βάλουμε τους στόχους από εκεί και πέρα για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ένα δεύτερο πιο εξειδικευμένο θέμα αφορά τη φαρμακοβιομηχανία. Σε συναντήσεις που γίνανε στην Αντιπροεδρία με τη φαρμακοβιομηχανία θα ξέρετε όλοι ότι υπάρχει μια πίεση μνημονιακή να γίνει μια βίαιη και γρήγορη προσαρμογή στα θέματα της τιμής του γενώσιμου, όπου κυρίως εκεί δουλεύει η ελληνική βιομηχανία, που οδηγούσε πραγματικά σε κατάσταση δύσκολη πολύ τη βιομηχανία, με αποτέλεσμα είναι να κινδυνεύουν να κλείσουν πάρα πολλές βιομηχανίες και να αφιλινιστεί μεγάλο κομμάτι. Εκεί λοιπόν, με πρωτοβουλία της Αντιπροεδρίας, έγινε μία μελέτη στην οποία συμμετείχανε, ήταν ο μελετητής, συμμετείχανε εμείς σαν Υπουργείο Βιομηχανίας ως συντονιστές και συμμετείχαν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς. Δηλαδή, συμμετείχε το Υπουργείο Υγείας με τους δύο οργανισμούς, τον ΕΟΦ και τον ΕΟΠΗ. Συμμετείχε το Υπουργείο Παιδείας, είναι η ΓΕΓΕ, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το κομμάτι της έρευνας το οποίο αφοράει το φάρμακο και συμμετείχε βέβαια και η ΠΕΦ. Είναι Ένωση Ελληνικών Φαρμακοβιομηχανιών, 200 επιχειρήσεις που είναι. Οι προτάσεις βγήκανε από κοινού. Η επεξεργασία ήταν σε καθημερινή διαβούλευση, μπαίναν οι προτάσεις και οι ιδέες και καταλήξαμε σε 6 άξονες, πάλι 6, δράσεις. Αυτό το σχέδιο πέρασε από το ΚΙΣΥΠ και αυτή τη στιγμή υπογράφεται η απόφαση η διυπουργική, όπου πραγματικά θα ξεκινήσει να υλοποιήσει το σχέδιο αυτό βήμα-βήμα. Είναι ένα πράγμα το οποίο απαιτεί συντονισμό, συντονισμό των κρατικών δομών, της κεντρικής δημόσιας διοίκησης σε στόχο συγκεκριμένο, απαιτεί συντονισμό και συνέργεια με τις βιομηχανίες, μπαίναν ζητήματα ακόμα στο διάλογο όταν διαμορφωνόταν οι προτάσεις, τα θέματα των συνεργειών. Και εκεί έχουμε μικρές επιχειρήσεις, άρα πρέπει να αναπτύξουν δικτυώσεις και συνέργειες μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα στοίχημα. Ξεκινάμε κάνοντας βήμα-βήμα και ένα προγραμματισμό ο οποίος τη φετινή χρονιά θα βλέπει τι θα γίνει την επόμενη, προσδοκώντας ότι αν αυτό το εγχείρημα πάει καλά, αρχίσει να αναπτύσσεται η βιομηχανία στις κατευθύνσεις που πραγματικά έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, θα μπορέσουμε να κάνουμε και ένα προγραμματισμό που να δίνει μεγαλύτερο βάθος. Έχουμε την αγωνία αν θα πετύχει, είναι πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα τέτοιος σχεδιασμός, αλλά πιστεύω ότι είναι μονόδρομος και δεν βγάλαμε κάτι από το μυαλό μας, είναι κάτι που συνάδει με καλές πρακτικές που
από αντίστοιχα θέματα που γίνει στο εξωτερικό. Τελευταίο είναι ένα θέμα, σας το λέω εδώ γιατί είναι σε εξέλιξη, θα βγει τις επόμενες μέρες στον αέρα, νομίζω μπορούμε να το πούμε εδώ πέρα, αφορά τη σύνδεση του ελληνικού προϊόντος με τον τουρισμό. Το ελληνικό προϊόν που καταναλώνεται στον τουρισμό είναι κάτω από 10%. Καταναλώνουμε ξένα προϊόντα. Έρχεται μουσακάς από την Κίνα, κατεψυγμένος. Ελληνοποιείται με μια εισαγωγική εταιρεία κτλ. Φέρνουμε πολύ περισσότερο τουρισμό και καταναλώνουμε το περιβάλλον μας και δεν αφήνει προστιθέμενη αξία παρά ελάχιστη. Στην Ιταλία, για να σας δώσω και ένα μέτρο σύγκριση, είναι 80%. Εμείς λοιπόν ξεκινάμε με ένα ποσοστό κάτω από 10%. Καταγράφουμε, επειδή τέτοιες προσπάθειες γίνανε πολλές, το ελληνικό πρωινό, το έτσι, το αλλιώς, καταλαβαίνετε ότι όταν τα νούμερα είναι 90 και κάτι με 10, είναι συντριπτική η διαφορά και δεν υπάρχει περίπτωση τέτοιου είδους αποσπασματικές προσπάθειες να πετύχουν. Άρα εκεί συντονίζουμε τις δυνάμεις όλοι και πάμε βήμα-βήμα, ούτως ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό που λέμε εσωτερικές εξαγωγές. Κάνουμε καμπάνιες στο εξωτερικό για να φέρουμε τον Γερμανό να έρθει εδώ να καταναλώνει το προϊόν της Γερμανίας. Πού πάμε έτσι σαν χώρα? Δεν έχουμε προοπτική καθόλου. Άρα αυτό γίνεται σε συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού ή Βιομηχανία, είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που ενδιαφέρεται πάρα πολύ να διακινήσει τα προϊόντα του στον τουρισμό και το Υπουργείο Εμπορίου. Η προσέγγιση είναι να καταγράψουμε με ακρίβεια τι συμβαίνει, δηλαδή τι παράγει η Ελλάδα, ποιοι είναι οι καταναλωτές και πώς αυτό το σύστημα μπορεί να δουλέψει. Εύκολα κανείς διακρίνει ότι λείπουν κομμάτια επιχειρηματικότητας. Που θα πρέπει δηλαδή οι Έλληνες επιχειρηματίες να μπουν μέσα σε αυτήν την ιστορία και να καλύψουν με δράση, με ανάπτυξη επιχειρηματικότητα τα κενά αυτά, ούτως ώστε το σύστημα να δουλέψει. Και να δουλέψει παραγωγικά. Εκτιμάμε ότι αυτά που λέγονται ότι οι Έλληνες είναι ακριβοί και γι' αυτό παίρνουμε φτηνά κτλ., όταν υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στα δύο συστήματα, δηλαδή ανάμεσα στον παραγωγό και τον καταναλωτή, θα οδηγηθούμε σε βελτιώσεις. Και στην παραγωγή, δηλαδή ο παραγωγός να πάει σε άλλη κλίμακα και να κατεβάσει και την τιμή, αλλά και στον τουρισμό να στοχεύσει ελληνικό ποιοτικό προϊόν. Πιο ποιοτικό από αυτό το οποίο δίνει. Αυτά είναι σε χοντρές γραμμές σχεδιασμός πολιτικής. Αυτό το οποίο κάνουμε, ένα άλλο κομμάτι σημαντικής δραστηριότητας, είναι αυτό που λέμε επιχειρηματικό περιβάλλον. Εγώ τυχαίνει να είμαι ο πρόεδρος στην ομάδα των 14 Γενικών Γραμματέων που ασχολείται με την απλοποίηση της αδειοδότησης. Δεν θα πω στη λεπτομέρεια τι ακριβώς κάνουμε. Γενικά απλοποιούμε την αδειοδοτική διαδικασία, αλλά νομίζω ότι η αξία αυτής της μεταρρύθμισης είναι πολύ μεγαλύτερη από το να δούμε ότι βγάλαμε 2-3 διατάξεις και τα χαρτιά που θέλει ένας επιχειρηματίας είναι λιγότερα. Αυτό το οποίο διαπίστωσα άμεσα εγώ ο ίδιος είναι ότι υπάρχει οι σχέσεις ανάμεσα κράτους και ιδιώτες είναι κακές. Υπάρχει σύγχυση, τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος, αλλά οι σχέσεις είναι κακές. Η νομοθεσία η οποία υπάρχει, η εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων που είναι για δεκαετίες οδηγεί σε δυσπιστία πιο λαφρέ και σε εχθρότητα απέναντι στον επιχειρηματία. Άρα λοιπόν, αν πούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε κάτι, αυτό δεν αλλάζει με επιστολές παρακάμπτω τη δημόσια διοίκηση όπως έγινε ο Χατζηδάκης συγκεκριμένα και παίρνω συμβούλους και κάνω ένα νόμο και αν διαφωνούν τα άλλα υπουργεία εγώ τους παρακάμπτω και υπογράφω εγώ και το παίρνω αυτό. Αυτά δεν γίνανε και δεν δουλέψανε ποτέ. Εδώ λοιπόν μια μεταρρύθμιση πρέπει για να γίνει και να πετύχει, πρέπει η δημόσια διοίκηση να ενσωματώσει λογικές διαφορετικές απέναντι σε αυτό που λέμε επιχειρηματικότητα. Αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Γι' αυτό ο σχεδιασμός αυτού του πράγματος, αυτής της μεταρρύθμισης, γίνεται με βάθος τριετίας. Σε τρία κύματα. Σε κάθε φάση που ολοκληρώνεται θα υπάρχει φάση εκπαίδευσης των αδειοδοτικών αρχών, των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και βέβαια και στον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε να είναι να ενσωματωθούν η φιλοσοφία και η λογική. Μας λέγαν π.χ. από την Παγκόσμια Τράπεζα ή ξένοι που ήρθανε ότι μην κάνετε υπερρυθμίσεις. Εάν η αγορά λειτουργεί κανονικά,
το να βγάλεις κάποιον στα μανταλάκια, το κατέστρεψες. Ο υγιής ανταγωνισμός λύνει προβλήματα. Δεν λύνονται όλα με νομοθεσίες. Άρα δηλαδή πρέπει να δούμε και άλλη πλευρά του πώς λειτουργεί η αγορά, η επιπτή αγοράς των προϊόντων. Εκεί πραγματικά υπάρχει, θα σας πω χαρακτηριστικά, υπάρχει μια διεύθυνση στο Υπουργείο που είναι 20 άτομα, οι οποίοι είναι ήρωες, δουλεύουν δηλαδή υπερορίες, διότι όχι μόνο εποπτεύουν και ελέγχουν την αγορά, κάνουν και προσαρμογή των ξένων οδηγιών, οι οποίες είναι κοινοτικές οδηγίες που πρέπει να εφαρμοστούν. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι οι 20 άνθρωποι πρέπει να κάνουν εποπτεία και έλεγχο στα προϊόντα τα ΣΥΗ σε 60.000 κατηγορίες προϊόντων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το σύστημα δεν δουλεύει. Άρα λοιπόν οδηγούμαστε σε ανασχεδιασμό της εποπτείας αγοράς, όπου θα συμμετέχουν και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, πιθανά και ιδιώτες οι οποίοι θα πιστοποιούνται από το δημόσιο. Και εδώ, επειδή υπάρχει ένα ιδεολόγημα, σας το λέω, μας έκανε μεγάλη εντύπωση ότι η Παγκόσμια Τράπεζα ήταν πολύ σαφής. Τον έλεγχο αυτών των ειδών τον κάνει το κράτος. Αυτό έχει την ευθύνη να κάνει. Δεν γίνονται με ιδιώτες κατανάθηση κτλ. Γίνεται από κρατικές δομές. Αυτές έχουν την ευθύνη, αυτές παρακολουθούν, αυτές είναι οι καλές πρακτικές στο διεθνή χώρο. Και ένα τελευταίο θέμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, πρόσφατα γίνανε και εξαγγελίες, είναι η βιομηχανία. Είναι μια δραστηριότητα η οποία κάπου πρέπει να αναπτύσσεται και σε χώρους που να είναι ευνοϊκοί, δηλαδή να είναι κάπως ελεύθεροι, να μπουν κάποιοι κανόνες και να μην κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή. Αυτό γίνεται μόνο σε οργανωμένες υποδοχές. Υπάρχουν 48 πάρκα, εκ των οποίων με την κρίση τώρα δουλεύουν τα 24. Έχουμε καταγράψει ότι είναι 440 πανελλαδικά οι άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις. Αυτές καταγράφονται, αξιολογούνται με ένα σύστημα κριτηρίων, ούτως ώστε να πάμε σε ένα δεύτερο βήμα, αυτές να γίνουν οργανωμένοι χώροι ανάπτυξης για τη βιομηχανία. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές αυτά που κάνουμε. Στη λογική αυτή προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε, έχοντας αυτή την πολιτική και την κατεύθυνση, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε και τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Δεν πάμε στη λογική που έχει το ΕΣΠΑ, πάμε στη λογική τη δική μας, ότι η ανάπτυξη έτσι θα υπηρετηθεί. Είναι αυτό που έλεγε ο Λόης ο Λαμπριανίδης, στις αλυσίδες αξίας, στις δομές κτλ. Σε αυτή τη λογική βαδίζουμε, αυτή τη βιομηχανία έχουμε, έτσι δουλεύουμε και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια αυτά. Έχουμε ένα ενεργό ρόλο στο ΕΣΠΑ, τουλάχιστον στην διαχειριστική αρχή ανταγωνιστικότητας, ώστε τα κονδύλια αυτά να τα αξιοποιήσουμε στοχευμένα για να πιάσουν τόπο. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να δείτε τη συνεργασία με τις ντόπιες ενώσεις του ΣΕΒ και τις ντόπιες της επιχειρήσης εκεί που υπάρχουν συγκεντρώσεις. Πήγαμε πρόσφατα στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Εκεί είναι 160 βιομηχανίες, 130 είναι ενέργειες, οι άλλες είναι κλειστές. Το προϊόν φεύγει από τη βιομηχανική περιοχή, πάει οδικά στο λιμάνι της Πάτρας, όπου ανάμεσα σε επιβατική δραστηριότητα και εμπορευματική δραστηριότητα φορτώνεται στο καράβι και έρχεται στον Πειραιά. Επειδή υπάρχει αυτή η κατάσταση, υπάρχει ένα σύλλογος που λέει σύλλογος ενοχλουμένων από την εμπορευματική δραστηριότητα και έχει κάνει και ασφαλιστικά μέτρα και δεν μπορεί οι μεταφορές να γίνουν σε ελεύθερα, δηλαδή σε ώρες που εξυπηρετούν τη βιομηχανία. Το προϊόν, μας είπανε, το κόστος του κοντέινερ, το οποίο φεύγει από τη βιομηχανική περιοχή να πάει Πειραιά, κάνει 600 ευρώ. Από τον Πειραιά για να πάει Κίνα ή Σαουδική Αραβία στο εξωτερικό κάνει 400 δολάρια. Εάν θέλουμε να κάνουμε εξαγωγές, πρέπει να σκύψουμε να δούμε από κοντά τη βιομηχανία μας, να δούμε τα προβλήματα. Πολλές φορές οι στόχοι μεγάλοι, οι καμπάνιες στο εξωτερικό κτλ. Δεν βοηθάνε. Βοηθάει να σκύψουμε το προϊόν εκεί που παράγεται σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, να δούμε και να βρούμε λύσεις από κοινού. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι οι ίδιοι μας είπαν εκεί πέρα στη βιομηχανική περιοχή, ζητάμε από το κράτος να κάνει μια συνδυοδρομική γραμμή 10 χιλιόμετρα για το λιμάνι. Και οι ίδιοι είπαν, δεν ξέρω, υποθέτω ότι το είπαν σοβαρά, ότι εμείς βάζουμε τα μισά λεφτά. Το κλίμα είναι ευνοϊκό να υπάρχει. Αυτό που αναζητούμε
είναι να έχουμε συνέργειες, η στόχη είναι κοινή και ο καθένας είναι να έχει το ρόλο του. Το κράτος να έχει το ρόλο του, να είναι σαφής ο ρόλος, να υπάρχει διαφάνεια και ο επιχειρηματίας να κάνει αυτό που πρέπει. Να στείλει την επιχείρηση, να παράγει προϊόν καλό κτλ. Και το σύστημα ελπίζουμε ότι θα δουλέψει καλά. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Γιατί? Διότι οι επιχειρήσεις που έχουν απομείνει, παρά την εικόνα που μεταφέρεται τελευταία, είναι πραγματικοί αγωνιστές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δοκιμαστήκανε στις συνθήκες του μνημονίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δώσανε τη μάχη και επιβίωσαν. Δείξαν ικανότητα. Δεν το κάνανε με λαμογές, δεν το κάνανε με επιδοτήσεις. Όσοι επιβίωσαν, έχουν επιβιώσει με τρόπους υγιείς. Ή είχαν ευέλικτο σύστημα και μπορέσανε και κάναν τις αναγκαίες τροποποιήσεις στον επιχειρηματικό σχεδιασμό όταν μεταβαλόταν επί των χείρων οι συνδείξεις και επιβίωσαν, ή είχαν κάνει καλό κουμάντο από πριν και κάψανε το λίπος το οποίο υπήρχε σαν επιχείρηση. Άρα η χώρα για να αναγεννηθεί πρώτα θα πατήσει σε αυτό που υπάρχει ήδη. Και αυτό πρέπει και να το προστατεύσουμε και να το βοηθήσουμε και να συνεργαστούμε. Η κρίσιμη μάζα για να καταληθεί η αντίδραση, να το πω σαν χημικός, υπάρχει στη χώρα, άρα είμαι αισιόδοξος. Σας ευχαριστώ.